Το διαδίκτυο μας επηρεάζει όλους, κυριότερα τους εφήβους παιδιά. Μπορεί να μας επηρεάσει με καλούς και με κακούς τρόπους. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να έχει ένα καλύτερο και πιο ασφαλές μέλλον. Για αρχή, ένα από τα κυριότερα προβλήματα στο διαδίκτυο είναι ο εκφοδισμός μέσω διαδικτύου, συνήθως μέσω διάφορων ιστοσελίδων στις οποίες μπορούμε να μιλούμε με άλλους ανθρώπους. Για να αποφύγουμε τις ακραίες συμπεριφορές που μπορεί να κάνει ο έφηβος, άμα υποστεί cyberbullying, το οποίο σημαίνει λεκτική βία μέσω του διαδικτύου, άμα είμαστε γονείς, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε τακτικά για την εγκατάσταση του παιδιού μας. Αλλά αν είμαστε ένας έφηβος, ένα παιδί, θα πρέπει να ενημερώσουμε έναν ενήλικα για το τι μας συμβαίνει. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως οι άνθρωποι που αποπλανούν τους εφήβους και τα παιδιά. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο το οποίο πρέπει να σταματήσει. Μικροί και μεγάλοι υποκρίνονται πως είναι ένα άλλο πρόσωπο και αποπλανούν άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι άγνωστοι σε αυτούς. Να προσθέσω πως δεν υπάρχει κανένα κέρδος μέσα από αυτό. Πολλές φορές τα άτομα που το κάνουν αυτό εκβιάζουν το θύμα με τα προσωπικά του δεδομένα. Με λίγα λόγια, εκβιασμός, το λεγόμενο blackmailing. Ένας τρόπος να το αποφύγουμε είναι να μην επικοινωνούμε με αγνώστους, τουλάχιστον όχι όσο είμαστε πιο μικροί από 18. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα κινδύνης στο διαδίκτυο είναι ο εθισμός. Τον τελευταίο καιρό, όλοι οι ανθρώποι εθίζονται στις οθόνες και το διαδίκτυο. Βλέπεις παντού κόσμο, ο οποίος είναι εθισμένος για ώρες πάνω στους υπολογιστές, κινητά και άλλα. Ο κόσμος εθίζεται σε ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες πρώτα απ' όλα δεν είναι υγιεινές για τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει πως οι ανθρώποι καθημερινά καταστρέφουν την υγεία τους. Με άλλα λόγια, οι έφηβοι οι οποίοι εθίζονται πολύ πιο εύκολα από τον υπόλοιπο κόσμο, καταστρέφονται. Δεν μιλάνε, απομονώνονται κτλ. Μπαίνουν σε μια άθλια κατάσταση. Αυτό το τονίζω διότι οι γονείς δεν το παίρνουν στα σοβαρά. Αλλά γενικά είναι σαν τα παιδιά τους να γίνονται φυτά. Ένας τρόπος να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση είναι ο εξής. Οι γονείς να προσέχουν παραπάνω τις ώρες που τα παιδιά τους χρησιμοποιούν τον υπολογιστή. Τα παιδιά θα μπορούσαν να βγουν έξω με τους φίλους τους. Όταν το κάνουν αυτό, οι ίδιοι θα πάρουν είδηση πως δεν είναι και τόσο σπουδαίο το διαδίκτυο. Για να το κάνουν όμως αυτό τα παιδιά, πρέπει οι γονείς τους να τους ενθαρρύνουν. Με αυτό δεν εννοώ να τους ενοχλούν ή να τους φωνάζουν. Πως όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει ενθάρρυνση. Αυτή λοιπόν ήταν η παρουσίαση μας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.